ήρθατε στην παρέα μας. Τεντωθείτε, σηκωθείτε έξω. Κάνει αρκετό κρυάκι και εδώ στην Αττική. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους είναι λίγο συναχωμένοι. Και εγώ, παιδιά, έχω λίγο το λαιμό μου, λίγο τη μύτη μου. Αλήθεια. Είναι αυτό που δεν μπορώ να πάρω και τίποτα να γίνω καλύτερα. Πες, θυμάστε που αναζητούσα κάτι καραμέλες λαιμού. Από χθες ξεκίνησε και το βράδυ κορυφώθηκε. Αλλά. Μήπως δεν έχει ζεστή αγκαλιά στα μάτια. Όχι, έχω και ο αντρούλης μου εκεί ανησύχησε, με πήρε και τώρα να δει αν είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχω τρεις πια. Σκεπάζεσαι καλά. Σκεπάζομαι καλά, κουκουλώθηκα, ήμουν στα ζεστά, δεν ξέρω τι πήγε στραβά, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, Φεβρουάριος είναι. Υπάρχουν διάφοροι που κυκλοφορούν, είναι καλή δύναμη. Να το πούμε και αυτό. Ναι, παιδιά, ήθελα να ντυθώ λίγο ζεστούλικα σήμερα, δεν μπορούσα. Τόσο ωραίο πουλόβερ, να το πάρεις. Ευχαριστώ. Να το πάρω. Είναι και καλή εταιρεία. Είναι γνωστή μαγαζάρα. Ναι, καλή τιμή. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά και εκεί που μας βλέπετε, να πίνετε το καφεδάκι σας και να είστε έτοιμοι για να περάσουμε τρεις πολύ ωραίες δημιουργικές και γεμάτες ωραία νέα ώρες. Και τι πιο γλυκό από το να ξεκινήσουμε με ένα μωράκι. Τι είναι αυτό το μωράκι, Δημήτρη? Αυτό, δέστατο, χθες γεννήθηκαν δύο ψαράκια, δύο δίδυμες αδερφούλες. Από τους κουμπάρους μου, να λέει και το Γιώργο να τους ζήσουν. Δεν είναι κουκλάκια. Είναι κουκλάκια. Κάνει έτσι και δεν το βλέπουμε καλά. Στην άλλη το βλέπουμε καλύτερα. Παιδιά, και είναι συγκλονιστικό το πώς ξενιώθεις ένα μωράκι στην κυλίτσα. Όσο ξαφνικά το βλέπεις και λες, εσύ τόσο καιρό που σε περίμενα. Τέτοιο θαύμα που το πιάνει στην κοιλιά και κουνιέται και την άλλη μέρα το έχει αγκαλίτσα. Το έχει αγκαλίτσα και είναι ένα σχηματισμένο ανθρωπάκι. Ναι, δε το. Αλλά είναι πανέμορφα. Είναι γλυκά. Και να σου πω, με ροδαλή, επιδερμίδα, κουκλάκι, δεν είναι ταλαιπωρημένο. Να σου ζήσουν και εσύ ως κουμπάρος, φαντάζομαι, και νονός και στην κουμπάρα σου να είναι καλά και όλες οι... Όχι, δεν θα τα βαφτίσω. Αλλά θα βαφτίσεις. Εγώ έχω βαφτίσει δύο αγόρια. Δεν κάνει. Αυτά είναι κοριτσάκια και δεν κάνει. Δεν κάνει. Καλά, καλά. Εντάξει, και εμείς έχουμε βαφτίσει και αγόρια και δεν κάνει. Καλά, καλέ. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν κάνει τα παιδιά μετά να γνωριστούμε. Εντάξει, σταμάτα κι εσύ. Αν έχεις αγάπη και έχεις βαφτίσει αγόρια, κορίτσια, ό,τι να είναι. Μου έχει συμβεί και αυτό. Πόσα βαφτίσει έχει στα μάτια? Έχω τον Νικόλα, την Αλεξάνδρα και τον Εμμανουήλ. Δεν πειράζει, παιδιά, ελπίζω να μην συναντηθούμε. Σαν τον Καραμαλή. Ο Θέλης έχει πέντε, οπότε... Α, ναι. Είναι η σταματήρα της Μητσιγλής, ο Φούμτσο Τάκη. Να σου πω κάτι, άμα κάποιος το λέει με αγάπη, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αρνηθώ. Δηλαδή και ναι, ρε, αλλά άμα ζουν και στην ίδια περιοχή τα παιδιά, δεν κάνει και είναι και κοντά στην ηλικία. Βάλω απογορευτικό κόκκινο. Είναι όμορφα και τα δυο. Καταλαβαίνεις ότι... Τα βαφτίρια μου είναι κουκλιά. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Έλατε. Και έξυπνα. Δεν θα ήταν όμορφα έξυπνα και προπάντων με τριόφρονες. Προπάντων. Και με βασικό χαρακτηριστικό της Εμνώτα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα πάω γρήγορα σε διαφημίσεις να γυρίσουμε τα θεματάκια μας. Είναι πάρα πολλά. Ο πατέρας του Ηλία Βρετού για πρώτη φορά μιλάει για την κατάσταση του γιου του, ο οποίος ξεκινά όλο αυτό το Γολγοθά με τα χειρουργία και θα δούμε ακριβώς τι μας λέει ο πατέρας του. Η Αγία Φιλοθέη έσωσε το παιδί μου. Η Δήμητρα Ματσούκα μιλά για το φημολογούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κόκαλη, αλλά και για το αν σκέφτεται τον εαυτό της στο ρόλο της μητέρας. Και έχει και μια πολύ σεξι φωτογράφηση στο Downtown που κυκλοφόρησε, που έχει σχολιαστεί από πολλούς. Αλλά αυτά τα λέει στην κάμερά μας στο πλαίσιο της πρεμιέρας της με τον Σταύρο Ζαλμά. Ο οποίος Σταύρος Ζαλμάς από την άλλη κατακεραυνώνει τα reality, λέει η Ελλάδα καίγεται και 15 μαγκλαράδες κάνουν αφιλοπαιδιές στην άμμο. Μαγκλαράδες είναι τα μαγκλαράδες. Να κλαίμε μέσα στο σπίτι. Μαγκλαράδες λέει, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τα μαγκλαράδες. Είναι μια δική του έκφραση, ξέρεις, καμιά φορά... Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, όπως θα μας πει και ένας Βέλγος που θα δούμε σε λίγο, ο οποίος, παιδιά, έμαθε ελληνικά από υπολογιστή για έναν έρωτα και μιλάει καλύτερα από σένα και από μένα, κυρία μου. Φαντάζομαι όμως πόσο κούκλα ήταν αυτή. Έτσι. Τώρα η επόμενη είναι από τον Μπαγκλαντές. Λέει, μαθαίνει τη γλώσσα του Μπαγκλαντές. Νάτος, αυτός ο Βέλγος, άμα τον ακούσεις, νομίζεις ότι είναι Έλληνας. Βγαίνει μαθρέμα, έχει τελειώσει το ελληνικό σχολείο και σπουδάζει και στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για λεξιλόγιο, προχωρά. Ακού, δυνάμωσε όταν λίγο μέρη. Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη δυσκολία των ελληνικών δεν είναι η γραμματική, αλλά το λεξιλόγιο. Που έμαθε από τον υπολογιστή. Λοιπόν, για μια γυναίκα, γιατί όλα συμβαίνουν για έναν έρωτα. Πάμε με ένα ερωτικό τραγούδι στο πρωτοδιάλειμμα και επιστρέφουμε.